Πρόληψη και διαχείριση του διαβήτη. Αυτό είναι ένα βίντεο για το διαβήτη από την υπηρεσία Diabetes Victoria. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα όπως οι επιπτώσεις του διαβήτη στην Αυστραλία, πώς χρησιμοποιεί το σώμα μας τα τρόφιμα, τα είδη του διαβήτη, τα συμπτώματα και οι παράγοντες κινδύνου του διαβήτη τύπου 2, πώς να μειώσετε τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2, χρήσιμες συμβουλές για το διαβήτη σας. Ποιοι μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη και πού να αποτανθείτε για περισσότερες πληροφορίες. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το διαβήτη και πώς μας επηρεάζει στην Αυστραλία. Μελέτες το 2016 έδειξαν ότι ο διαβήτης είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πάθηση στην Αυστραλία. Περίπου 1,7 εκατομμύρια Αυστραλοί έχουν προσβληθεί από διαβήτη και κάθε μέρα γίνονται 280 διαγνώσεις σε Αυστραλούς. Είναι σαφές ότι ο διαβήτης είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το κίνδυνο που διατρέχουμε και να βελτιώσουμε την υγεία μας. Καταρχάς, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιεί το σώμα μας τα τρόφιμα και πώς σχετίζεται αυτό με το διαβήτη. Όλα τα μέρη του σώματός μας, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς και των μυών, χρειάζονται ενέργεια για να λειτουργήσουν και αυτή η ενέργεια προέρχεται από τα τρόφιμα που τρώμε. Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες αποτελούν μια μεγάλη πηγή ενέργειας. Όταν τρώμε τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες, το σώμα μας τα διασπά σε γλυκόζη ή ζάχαρο, το οποίο απορροφάται από το αίμα. Το σώμα μας παράγει ινσουλίνη για να βοηθήσει στη μεταφορά της γλυκόζης από το αίμα στα κύτταρα του σώματος, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Ας ρίξουμε μια ματιά για να δούμε ποιοι είναι οι τρεις σημαντικότεροι τύποι διαβήτη. Τύπος 1, τύπος 2 και διαβήτης κύησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια πάθηση όπου το πάνκρεας συνεχίζει να παράγει ινσουλίνη, αλλά ίσως να μην είναι αρκετή η ινσουλίνη που παράγεται και δεν κάνει τη δουλειά της επαρκώς. Όταν ένα άτομο βρίσκεται στα αρχικά στάδια του διαβήτη τύπου 2, το πάνκρεας εργάζεται πιο εντατικά για να προσπαθήσει και να παράγει περισσότερη ινσουλίνη από ό,τι συνήθως. Αυτό συμβαίνει επειδή το πάνκρεας προσπαθεί να βοηθήσει τη γλυκόζη στο να διεισδύσει στα κύτταρα και να βοηθήσει το σώμα να πάρει την ενέργεια που χρειάζεται. Εάν τα β' κύτταρα στο πάνκρεας συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά, κουράζονται και παράγουν λιγότερη ινσουλίνη. Αυτό δυσκολεύει να διατηρηθούν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος στο επιθυμητό όριο. Αυτός είναι ο λόγος που ο διαβήτης τύπου 2 συχνά αποκαλείται εκφυλιστική πάθηση, που σημαίνει ότι η πάθηση χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου. Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 συχνά δεν έχουν συμπτώματα, οπότε μπορεί να έχουν διαβήτη για αρκετά χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν. Μερικές φορές η πρώτη ένδειξη που τους γνωστοποιεί ότι κάτι πάει στραβά είναι όταν παρουσιάσουν μια επιπλοκή του διαβήτη όπως καρδιακή προσβολή, προβλήματα όρασης ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε για συμπτώματα όπως αυξημένη κούραση και έλλειψη ενέργειας, να διψάμε συνέχεια και να χρειάζεται να κατουράμε πολύ. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι θολή όραση, επαναλαμβανόμενες μολύνσεις ή κοψίματα και πληγές που παίρνουν πολύ χρόνο για να επουλωθούν. Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει το σώμα με διάφορους τρόπους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν βλάβη στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, όπως της καρδιάς, του εγκεφάλου και των κάτω άκρων, και βλάβη στα λεπτά αιμοφόρα αγγεία, όπως
των νεφρών, των οφθαλμών, των ποδιών, των νεύρων και των δοντιών και των ούλων. Ο διαβήτης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σεξουαλικά προβλήματα λόγω βλάβης στα νεύρα και στα αιμοφόρα αγγεία. Ενώ δεν υπάρχει μόνο μία αιτία για το διαβήτη τύπου 2, υπάρχουν πολλοί γνωστοί παράγοντες κινδύνου. Μερικοί παράγοντες κινδύνου δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, ο τόπος που γεννηθήκατε, ο διαβήτης κύησης, το σύνδρομο πολυκυστικών οωθικών ή εάν είχατε παλιά καρδιοπάθεια ή καρδιακή προσβολή. Άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορείτε να αλλάξετε συμπεριλαμβάνουν το βάρος, τη σωματική δραστηριότητα, την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη, το κάπνισμα. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο? Ως και 60% των περιπτώσεων του διαβήτη τύπου 2 μπορεί να προληφθεί. Τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο από διαβήτη τύπου 2 μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμα και να προλάβουν αυτή την πάθηση ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Για να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το κίνδυνο, σας προτείνουμε να τρώτε υγιεινά φαγητά, να περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ, να γυμνάζεστε όσο μπορείτε και να καθόσαστε λιγότερο, να μην καπνίζετε ή προσπαθήστε να το κόψετε και να κάνετε τακτικές ιατρικές εξετάσεις. Ας κοιτάξουμε πρώτα την υγιεινή διατροφή. Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για όλους και όχι μόνο για αυτούς που έχουν διαβήτη. Ας ρίξουμε μια ματιά στο βιντεάκι για την υγιεινή διατροφή της υπηρεσίας Diabetes Victoria για να μάθουμε περισσότερα πράγματα ώστε να κάνουμε υγιεινές επιλογές τροφίμων. Η υγιεινή διατροφή σας βοηθά να αισθάνεστε πιο ευτυχισμένοι και υγιείς. Για να είστε υγιείς, συνιστάτε να τρώτε ποικιλία τροφών από κάθε μία από τις διαφορετικές ομάδες τροφίμων. Προσπαθήστε να τρώτε περισσότερες τροφές πλούσιες σε ίνες. Τρώτε λιγότερο από τα τρόφιμα με πολλά λιπαρά, με πρόσθετη ζάχαρη και αλάτι. Πίνετε λιγότερο αλκοόλ και να είστε όσο πιο δραστήριοι μπορείτε κάθε μέρα. Η υγιεινή διατροφή βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στις τροφές που πρέπει να τρώτε περισσότερο καθημερινά και τα φαγητά που είναι καλύτερο να τρώτε περιστασιακά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά. Τα σιτηράκια δημητριακά είναι μια καλή πηγή υδαταθράκων. Οι υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικοί διότι ο εγκέφαλος και οι μύες μας τα χρειάζονται για ενέργεια. Τα σιτηράκια δημητριακά μπορούν να χωριστούν σε 4 βασικές ομάδες. Αυτά είναι τα ψωμιά, δημητριακά για πρωινό, σπόροι και άλλα προϊόντα. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται να τρώνε μεταξύ 3 με 6 μερίδες σιτηρών και δημητριακών κάθε μέρα. Λοιπόν, πώς είναι μία μερίδα? Όταν επιλέγετε σιτηράκια δημητριακά, κοιτάξτε για εκείνα που είναι ολικής αλέσεως και υψηλά σε φυτικές ίνες. Αυτά είναι καλό να τρώμε καθημερινά δεδομένου ότι έχουν περισσότερες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά από τις μεταποιημένες ποικιλίες και σας βοηθούν να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην Αυστραλία έχουμε πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία διαφορετικών φρούτων. Τα φρούτα είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και περιέχουν πολλές διαφορετικές βιταμίνες και ανόργανα συστατικά. Τα φρούτα είναι ένα καλό σνακ καθώς μπορείτε να τα πάρετε οπουδήποτε και είναι μια υγιεινή επιλογή για επιδόρπιο. Προσπαθήστε να τρώτε τουλάχιστον 2 μερίδες φρούτων κάθε μέρα. Λοιπόν, πώς είναι μια μερίδα? Όλα τα είδη φρούτων μπορούν να καταναλωθούν καθημερινά. Όπου είναι δυνατόν, προσπαθήστε να τρώτε φρέσκα φρούτα. Αν αυτό είναι είδος φρούτου που μπορείτε να φάτε με τη φλούδα, θα πρέπει να το προτιμήσετε, καθώς αυτό είναι μια πηγή φυτικών ινών. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λαχανικών και οσπρίων που καλλιεργούνται στην Αυστραλία που είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο. Είναι σημαντικό να τρώτε ποικιλία διαφορετικών τύπων λαχανικών, φασολιών και όσπριων κάθε μέρα. Προσπαθήστε να τρώτε μια ποικιλία διαφορετικών χρωμάτων. Τα αμυλώδη λαχανικά, όπως η γλυκοπατάτα ή το γλυκό καλαμπόκι, θα πρέπει να αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της ημερήσιας κατανάλωσης λαχανικών σας. Προσπαθήστε να τρώτε τουλάχιστον 2 μερίδες φασόλια και όσπρια την εβδομάδα και τουλάχιστον 5 μερίδες λαχανικών κάθε μέρα. Λοιπόν, πώς είναι μία μερίδα?
Μπορεί να είναι σκληρή δουλειά το να προσπαθήσετε να φάτε 5 μερίδες λαχανικών κάθε μέρα. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε σχεδόν τα πάντα με τα λαχανικά. Φάτε τα ομά σαν σνακ, τρίψτε τα και προσθέστε τα σε σάλτσες ζυμαρικών και φαγητά φούρνου, κόψτε τα σε φέτες και προσθέστε τα σε σούπες και σαλάτες. Κάντε τα stir fry, βάλτε τα στον ατμό, βράστε τα ή ψήστε τα στο φούρνο. Τα γαλακτοκομικά και τα υποκατάστατά τους είναι μια μεγάλη πηγή πρωτεϊνών και ασβεστίου που βοηθούν να κρατήσουν τα οστά και τα δόντια μας γερά. Προσπαθήστε να τρώτε 2 με 4 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων ή υποκατάστατά τους κάθε μέρα. Λοιπόν, πώς είναι μια μερίδα? Τα πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά είναι πλούσια σε κορεσμένο λίπος, το οποίο είναι κακό για την καρδιά σας. Έτσι, πάντα να επιλέγετε προϊόντα με χαμηλά λιπαρά. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών είναι ο ευκολότερος τρόπος για να καλύψετε τις ανάγκες ασβεστίου σας. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε μερικό ασβέστιο από άλλες τροφές. Είμαστε τυχεροί στην Αυστραλία που έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά κρέατα και υποκατάστατά τους. Αυτά τα τρόφιμα είναι μια σημαντική πηγή πρωτεϊνών και σιδήρου που χρειάζονται για την ανοικοδόμηση μυϊκών οργάνων και ιστών, καθώς και την διατήρηση των κυττάρων στο αίμα μας υγιή. Προσπαθήστε να τρώτε 2 με 3 μικρές μερίδες από αυτά τα τρόφιμα καθημερινά. Λοιπόν, πώς είναι μια μερίδα? Όταν επιλέγετε τα τρόφιμα αυτά, προσπαθήστε να επιλέξετε φρέσκα μη επεξεργασμένα κρέατα. Ένα καλό κόλπο για να θυμηθείτε το μέγεθος της μερίδας των κρεάτων και των υποκατάστατών τους είναι να σκεφτείτε την παλάμη του χεριού σας σαν το ίδιο μέγεθος με 2 μερίδες. Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί και η ρέγγα είναι μια καλή πηγή ακόρεστων ή υγιών λοιπόν, που είναι πολύ καλά για την καρδιά σας. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε 2 με 3 μερίδες από αυτά τα ψάρια κάθε εβδομάδα. Μπορεί να σας έχουν πει στο παρελθόν να μειώσετε τα λίπη όλων των ειδών στη διατροφή σας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τρώτε τα σωστά είδη λίπους, έτσι ώστε η καρδιά και ο εγκέφαλός σας να μπορούν να παραμείνουν υγιείς και να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Τρώγοντας πάρα πολύ λίπος, ακόμη και υγιή λιπαρά μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους, οπότε να το τρώτε σε μικρές ποσότητες. Λοιπόν, πώς είναι μια μικρή ποσότητα? Το λίπος είναι απαραίτητο για την υγιή λειτουργία καρδιάς και εγκεφάλου και παίζει σημαντικό ρόλο στο σώμα μας, βοηθά στην απορρόφηση ορισμένων βιταμινών και σχηματίζει μέρος των τυχωμάτων των κυττάρων μας. Γνωρίζατε ότι το να διατηρηθείτε ενυδατωμένοι είναι εξίσου σημαντικό με την κατανάλωση υγιεινών τροφών? Πάντα προσπαθήστε να επιλέξετε το νερό πριν από οτιδήποτε άλλο. Για τους ανθρώπους που πίνουν αλκοόλ, συνιστάτε να μην πίνετε περισσότερο από 2 στάνταρ ποτά κάθε μέρα και να στοχεύετε να έχετε μερικές ημέρες χωρίς αλκοόλ κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, τι είναι ένα στάνταρ ποτό? Εάν έχετε διαβήτη και παίρνετε ινσουλίνη ή ορισμένους τύπους χαπιών διαβήτη, το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πτώση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σας. Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας για να δείτε αν είναι ασφαλές να πίνετε αλκοόλ. Ας ξαναδούμε αυτά τα μηνύματα υγιεινής διατροφής. Η κατανάλωση της συνιστόμενης ποσότητας από κάθε ομάδα τροφίμων είναι πιο εύκολη από όσο νομίζετε. Ας δούμε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Φάτε 3 με 6 μερίδες πολύσπορων ή ολικής άλεσης σιτηρών και δημητριακών. Φάτε 2 με 3 μερίδες άπαχο κρέας ή υποκατάστατά του. Φάτε 5 ή περισσότερες μερίδες λαχανικών, όσπρια ή φασόλια. Φάτε τουλάχιστον 2 μερίδες φρούτων. Και φάτε 2 με 4 μερίδες γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά ή υποκατάστατά τους. Λοιπόν, πώς είναι αυτό όταν βάλουμε μαζί όλα τα γεύματα? Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, καθώς σας δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε για να ξαναγεμίσετε το σώμα σας μετά από μια νύχτα ανάπαυσης. Το πρωινό σας θα πρέπει να περιλαμβάνει λίγο ψωμί υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες, δημητριακά ή σπόρους. Για να σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για το πρωί, δοκιμάστε να προσθέσετε κάποια πρωτεΐνη από κάποια γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά ή ένα αυγό και μερικά φρούτα και λαχανικά για ένα ισορροπημένο γεύμα. Όπως το πρωινό και τα υπόλοιπα γεύματά σας, θα πρέπει επίσης να είναι υψηλά σε φυτικές ίνες, να περιλαμβάνουν μια πηγή πρωτεΐνης, άφθονα λαχανικά ή σαλάτα και μερικά όσπρια ή δημητριακά ολικής αλέσεως.
Για μερικούς ανθρώπους είναι καλή ιδέα να έχετε ένα μικρό σνακ ανάμεσα στα κύρια γεύματά σας για να σας σταματήσει από το να αισθάνεστε πολύ πεινασμένοι ή να φάτε παραπάνω από το κανονικό. Ένα υγιεινό σνακ είναι χαμηλό σε λιπαρά και ζάχαρη και μπορεί επίσης να είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών. Ορισμένες τροφές και ποτά δεν ταιριάζουν στις 5 ομάδες τροφίμων επειδή δεν είναι απαραίτητες για μια υγιεινή διατροφή. Είναι καλύτερο να αποφύγετε αυτά τα τρόφιμα και τα ποτά. Ωστόσο, μπορείτε να τα απολαμβάνετε σε ειδικές περιπτώσεις σε μικρές ποσότητες. Τρώγοντας πάρα πολύ φαγητό, ακόμη κι αν είναι υγιεινό, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους. Η μείωση της ποσότητας των γευμάτων σας είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος. Αν διαιρέσετε το πιάτο σας σε μέρη, να στοχεύετε να καλύψετε το μισό του πιάτου σας με μία μιλούχα, λαχανικά ή σαλάτα. Η μερίδα πρωτεΐνης σας θα πρέπει να αποτελεί το 1 τέταρτο του πιάτου σας. Η μερίδα των υδατανθράκων σας θα πρέπει να πιάνει ακόμη 1 τέταρτο του πιάτου σας. Μπορείτε να τρώτε έξω σε εστιατόρια ή να αγοράζετε πακέτο περιστασιακά. Όταν αγοράζετε πακέτο, προσπαθήστε να κάνετε υγιεινές επιλογές όπου είναι δυνατόν. Είναι καλύτερο να περιορίσετε το φαγητό σε πακέτο όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορείτε να το απολαύσετε σε ειδικές περιπτώσεις ή όχι περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα. Ο τρόπος που μαγειρεύουμε είναι εξίσου σημαντικός με το είδος των τροφίμων που επιλέγουμε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τις μεθόδους μαγειρέματος που μειώνουν την ποσότητα του λίπους στα γεύματά σας. Εάν έχετε οποιασδήποτε απορίες σχετικά με τον διαβήτη ή την υγιεινή διατροφή, η Diabetes Australia Victoria προσφέρει δωρεάν και εμπιστευτική τηλεφωνική παροχή συμβουλών και υποστήριξης. Μπορείτε να καλέσετε το 1300 136 588 και ζητήστε να μιλήσετε με ένα εκπαιδευτικό νοσηλευτή για τον διαβήτη, διαιτολόγο ή ειδικό υποστήριξης. Αν είστε στη Βικτόρια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολυγλωσσική γραμμή πληροφοριών διαβήτη στο 1300 801 164 ή στην Κούρι γραμμή πληροφοριών για τον διαβήτη στο 1300 Κούρι χωρίς χρέωση. Αν χρειάζεστε επίγουσα συμβουλή ή βοήθεια, θα πρέπει να καλέσετε τα 3 μηδενικά. Να θυμάστε, η υγιεινή διατροφή μπορεί να επιτευχθεί με αυτά τα μικρά απλά βήματα. Να τρώτε λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, να τρώτε περισσότερα υγιεινά λιπαρά, να τρώτε λιγότερη επιπρόσθετη ζάχαρη, να τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά διαφορετικών χρωμάτων κάθε μέρα, να τρώτε τρόφιμα που περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, να βάζετε λιγότερο αλάτι, να πίνετε λιγότερο αλκοόλ και να πίνετε πολύ νερό. Σκεφτείτε επίσης για το πώς θα μπορέσετε να κάνετε την οικογένειά σας να συμμετέχει, γιατί η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για ολόκληρη την οικογένεια. Εκτός από την υγιεινή διατροφή, είναι σημαντικό να γυμνάζεστε. Η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική για την υγεία και την ευημερία, ανεξάρτητα από το αν έχετε διαβήτη ή όχι. Σας συστήνουμε να δοκιμάσετε και να κάνετε μιας μέτριας ένταση σωματική δραστηριότητα για περίπου 2,5 έως 5 ώρες ή 1 ώρα και 1 τέταρτο έως 2,5 ώρες εντατική σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε ένα συνδυασμό μέτριας και εντατικής δραστηριότητας. Προσέχετε όμως να συμμετέχετε σε μια εντατική δραστηριότητα μόνο εάν μπορείτε ή εάν έχετε μιλήσει πρώτα με τον γιατρό σας. Σας συστήνουμε επίσης να κάνετε δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης για τουλάχιστον 2 ημέρες κάθε εβδομάδα. Να θυμάστε, μπορείτε να γυμνάζεστε με πολλούς και διάφορους τρόπους και οτιδήποτε σας κάνει να σηκωθείτε είναι θαυμάσιο. Είναι καλό να συνδυάζετε διάφορες δραστηριότητες τεντώματος, μυϊκής δύναμης και ισορροπίας στη ρουτίνα σας. Δραστηριότητες τεντώματος μπορεί να περιλαμβάνουν Tai Chi, Yoga
ή πιλάτες. Δραστηριότητες μυϊκής δύναμης μπορεί να περιλαμβάνουν γυμναστική με βάρη, βαθιά καθίσματα ή ασκήσεις αντίστασης. Δραστηριότητες ισορροπίας μπορεί να περιλαμβάνουν γιόγκα, ισορροπία στο ένα πόδι ή ασκήσεις με την καρέκλα. Για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε περισσότερο από τις ασκήσεις σας, σας συστήνουμε να μοιράζετε τις δραστηριότητές σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, να γυμνάζεστε με πολλούς και διάφορους τρόπους, να μιλήσετε στο γιατρό σας για το ποιες ασκήσεις μπορείτε να κάνετε, να γυμνάζεστε μαζί με κάποιο φίλο ή φίλη σας και να το απολαμβάνετε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βοηθηθείτε να μειώσετε τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2 και να βελτιώσετε τη γενική κατάσταση της υγείας και ευημερίας σας. Το κάπνισμα μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τον διαβήτη. Μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την υγεία σας εάν το κόψετε. Το κόψιμο του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία θα ωφελήσει την υγεία σας, αλλά όσο νωρίτερα το κόψετε, τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε. Θα έχετε αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας για να κόψετε το τσιγάρο εάν προγραμματίσετε τις προσπάθειές σας και αν ζητήσετε υποστήριξη από το γιατρό σας, την αντικαπνιστική γραμμή Quitline και από τους φίλους και την οικογένειά σας. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν τα κύρια σημεία και παρακαλώ αφιερώστε λίγα λεπτά για να συλλογιστείτε το πώς μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές στη ζωή σας. Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, να περιορίσετε το αλκοόλ, να γυμνάζεστε όσο μπορείτε, να μην καπνίζετε και να κάνετε τακτικές ιατρικές εξετάσεις. Για εκείνους που έχουν διαβήτη τύπου 2, η διαχείριση του διαβήτη περιλαμβάνει να διασφαλίσουν ότι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, η χοληστερίνη και η αρτηριακή πίεση είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επιθυμητό όριο. Σας συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά τη γλυκόζη στο αίμα σας. Να ελέγχετε πώς πάει ο διαβήτης σας με εξέταση αίματος, η οποία ονομάζεται HbA1c, κάθε 3 έως 6 μήνες. Να ελέγχετε τη γλυκόζη στο αίμα σας πριν οδηγήσετε και να επισκεφτείτε το γιατρό σας εάν είστε αδιάθετοι ή η γλυκόζη στο αίμα σας είναι πάνω από 15. Για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε το διαβήτη σας, σας συστήνουμε να ελέγχετε τη χοληστερίνη κάθε χρόνο, να ελέγχετε την πίεσή σας κάθε 3 έως 6 μήνες ή συχνότερα εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, να εξετάζετε τα μάτια σας κάθε 2 χρόνια, να κάνετε καρδιολογική εξέταση κάθε χρόνο, να κάνετε εξέταση των νεφρών κάθε χρόνο. Για να ελέγξετε τα νεφρά σας, είναι σημαντικό να κάνετε εξέταση αίματος και ούρων. Να ελέγχετε τα πόδια σας καθημερινά και να βλέπετε τον ποδίατρό σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή συχνότερα εάν χρειάζεται. Να φροντίζετε τα δόντια σας και να βλέπετε τον οδοντίατρό σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή συχνότερα εάν χρειάζεται και να κοιτάξετε το σχέδιο για το διαβήτη σας. Ενώ υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε καθημερινά για να βοηθήσετε στη μείωση του κινδύνου του διαβήτη ή να βοηθήσετε στη διαχείριση του διαβήτη σας, θα υπάρχουν φορές που θα χρειαστείτε βοήθεια από επαγγελματίες υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας παροτρύνουμε να μιλήσετε με το γιατρό σας, με νοσηλευτή ειδικό στο να κάνει ενημέρωση για το διαβήτη, διατροφολόγο, ποδίατρο, οδοντίατρο, με το κοινοτικό κέντρο υγείας της περιοχής σας ή την υπηρεσία Diabetes Victoria. Υπάρχουν διάφορες οικονομικά προσιτές λύσεις
για να δείτε διατροφολόγο ή άνθρωπο ο οποίος κάνει ενημέρωση στον διαβήτη στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σας συστήνουμε να μιλήσετε με το γιατρό σας. Με τη σωστή υποστήριξη μπορείτε να ζείτε καλά με το διαβήτη. Στην υπηρεσία Diabetes Victoria προσφέρουμε διάφορα πράγματα για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο και τα άτομα με διαβήτη. Αυτά περιλαμβάνουν πρόγραμμα πρόληψης, πρόγραμμα διαχείρισης, γραπτό και οπτικοακουστικό ενημερωτικό υλικό και την ιστοσελίδα Diabetes Victoria www.diabetesvic.org.au. Αρκετό από το ενημερωτικό μας υλικό διατίθεται επίσης σε πολλές γλώσσες. Εάν έχετε οποιασδήποτε απορίες σχετικά με το διαβήτη, χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε πληροφορίες ή απλά χρειάζεστε κάποια υποστήριξη, καλέστε την υπηρεσία Diabetes Victoria στον τηλεφωνικό αριθμό 1300 801 164 και μιλήστε με κάποιον στη γλώσσα σας. Όταν καλέσετε τον αριθμό, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πείτε στα αγγλικά σε ποια γλώσσα προτιμάτε να μιλήσετε και σας παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Μπορεί να πάρει μερικά λεπτά για να βρεθεί διερμηνέα στη γραμμή. Το NDSS ή αλλιώς στα ελληνικά Εθνικό Σύστημα Υπηρεσιών για το Διαβήτη προσφέρει επίσης πολλές βοήθειες και υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε υπόψη σας, όπως δωρεάν πληροφορίες και υποστήριξη, επιδοτούμενες ταινίες μέτρησης για τον έλεγχο του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα, δωρεάν σύριγγες και βελόνες για στυλό ινσουλίνης και επιδοτούμενο εξοπλισμό αντλίας ινσουλίνης. Σας παροτρύνουμε να γραφτείτε στο NDSS και να προάγετε τις υπηρεσίες του στην παροικία σας. Η εγγραφή και το υλικό είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν φυλάδια στην ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diabetesvic.org.au ή μπορείτε να κοιτάξετε στην ιστοσελίδα NDSS στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ndss.com.au. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη. Εκτιμούμε πραγματικά τις απόψεις σας και αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτό το βίντεο ή τα προγράμματα και τα ενημερωτικά μας φυλάδια, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.